εκατότερο της αποστολής. Υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις οι οποίες ματαιώθηκαν, πολλές εκδηλώσεις οι οποίες αναβλήθηκαν. Υπάρχουν φορείς οι οποίοι δηλώνουν ανοιχτά ότι δεν συνεργάζονται με το ΟΔΠΑΣ γιατί θεωρούν να ακολουθήσουν τόσο φορέα. Και εν πάση περιπτώσει όσες γίνονται τόσο φορέα οι οποίες είναι από προσωπικά του κόσμου. Επίσης για τους μεγάλους στόχους των εκδηλώσεων του πολιτισμού και εκεί κατά την άποψή μας η Δημοτική Αρχή να είναι αποτελεσματική. Για παράδειγμα, πόσο βοήθησαν πολιτιστικές εκδηλώσεις του προπολιτισμού μέσα και έξω από τα σύνορά της. Κατά την άποψή μας καθόλου. Πόσο βοήθησαν πολιτιστικές εκδηλώσεις οι φετινές τους επιχειρηματίες ώστε να κυκλοφορήσει ο κόσμος και οι ντόπιοι επισκέπτες και να αναφερθούν επιχειρήσεις από το φαινόμενο του All Inclusive που και για εσάς είναι το νούμερο. Λέμε λοιπόν ότι το νησί τα τελευταία χρόνια και δηλαδή εγώ προσωπικά δεν θα κουραστώ να το λέω. Περνά βαρύ πολιτιστικό χειμώνα. Ο πολιτισμός που πρέπει να είναι εργαλείο ανάπτυξης δεν αποτελεί για εσάς προτεραιότητα και εν πάση περιπτώσει όσο ολοκληρωμένα προγράμματα πλαισίωσης και να κάνετε όλα θα είναι επιτύχει. Κλείνω με δύο παρατηρήσεις. Με βάση τη δεκαετία, διάβασε ο κ. Μπαρακάνος κάτι ενηθίους, αλλά σταμάτησε τον Απρίλιο. Με βάση την 19.415.2013 εξαιρετικά υπήρξαν Κύπριο του Υπουργείου Εσωτερικών, τίθενται προς τις θεσμίες του ΣΟΤΑ μέχρι την Παρασκευή 24.2013 προκειμένου αυτοί να εγκρίνουν τα πλαίσια δράσης. Τώρα, πώς εσείς θα εγκρίνετε πλαίσιο δράσης το Σεπτέμβριο, δηλαδή 3,5 μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας, μόνο εσείς το ξέρουν. Επίσης, με βάση την ίδια Κύπριο, μπορούσατε να υποβάλλετε απευθεία στην αποκεντρωμένη διοίκηση, χωρίς δηλαδή να υποβάλλετε πρώτα στον οικείο Δήμο για ένταση. Τώρα, γιατί το πάτε και το φέρνετε το πλαίσιο δράσης από το πάσο εδώ και ξανά πάλι πίσω και ξανά εδώ, επίσης μόνο η Δημοτική Αρχή το γνωρίζει. Θα το ψηφίσουμε, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Άλλη τοποθέτηση, κύριε Σκουδικό. Συνοπτικά, κύριε Πρόεδρε. Και εμείς ως παράταξη στάδουμε δια του συναδέλφου μας, του Σταμάτου Καμπουράκη, γιατί είχε την αγωνία, γιατί συμμετέχει στο δασίγμα. Εισπράττουμε μια δυσλειτουργία. Αλλά δεν θεωρούμε ότι είναι τώρα η ώρα να κάνουμε την αποτίμηση και την κριτική. Με την έννοια αυτή, αν και καθυστερημένα έρχεται όπως έρχεται, θα δώσουμε το δικαίωμα τουλάχιστον μέχρι τέλος του χρόνου να εγκριθεί ένα οποιοδήποτε σχέδιο δράσης, μην μείνουμε σαν λίγους χωρίς σχέδιο δράσης, και θα επιφυλαχθούμε, ώστε επιτρέπετε αυτό κύριε Πρόεδρε, να ασκήσουμε ευρυμίτη την κριτική στον απολογισμό που θέλουμε. Ευχαριστώ. Κύριε Ευαγγέλης. Ναι, θα ήθελα να συμβάλλω σε αυτό το δημοτικό συμβούλιο του χρόνου που θα είναι για να πω κάποια πράγματα τα οποία θα είναι βεβαιότητες σε πάρα πολύ σύντομο χρόνο. Δεν θέλουμε να δυσκολεύσουμε καθόλου τον οργανισμό σε ό,τι αφορά την αποστολή του παρά τις όποιες τις λειτουργίες. Συνεπώς είμαστε θετικοί ως προς την όποια δράση και χρηματοδότηση. Όμως να σας πούμε ότι ο οργανισμός σε ό,τι αφορά και τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, αλλά και τους υπερφωνιδιακούς σταθμούς, σε πολύ σύντομα θα έχουν σχεδόν αφοπλιστεί οικονομικά και καταργηθεί. Είναι δηλαδή, κύριε Παρακάνο, σε στάδιο μετάπτωσης ουσιαστικά. Θυμηθείτε αυτό που σας λέω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Βαγγέλη. Κυρία Μακρύ. Κύριε, πολύ σύντομα, γιατί αρκετές φορές που έχουμε αναφερθεί σχετικά με τα σχέδια δράσης του κάθε οργανισμού κάθε φορά όπως αυτό καταδείχνεται, χωρίς να έχουμε να κάνουμε με θέματα ποιος το συντάσσει ή ποιος πρωτοστατήρει στην αυτή. Όταν όμως έχεις ένα παρατηρητήριο το οποίο παρατηρεί τα οικονομικά, τα έσοδα, τα έξοδα ενός Δήμου, αυτό δεν αφορά μόνο αποκλειστικά έναν οργανισμό, προφανώς αφορά και όλες τις δραστηριότητες του Δήμου. Άρα, αυτό που υπόθηκε δηλαδή και προηγούμενα, όταν έχει λοιπόν μια πολιτική η οποία ασφιχτιά τα οικονομικά έσοδα των Δήμων, όταν ανοίγει τους δρόμους διάπλατα, προκειμένου οι όποιοι οργανισμοί ιδιωτικοποιηθούν, γίνουν υποταχθούν στην λογική της ανταποκριτικότητας, τότε τα όποια σχέδια δράσης με τους όποιους παρατηρητές πηγαίνουν προς αυτόν τον στόχο και αυτόν τον στόχο θα εξυπηρετήσουν. Με την ευκαιρία όμως, επειδή συμπιέται αυτό, θα ήθελα στο κλείσιμο ο Πρόεδρος να μας απαντήσει σε μια απορία που έβαλα στο Υπουργείο Κλιμάτων κάποια στιγμή, αλλά δεν είχα την ίδια καλή ανταπόκριση όπως είχα και την ανταπόκριση εκ μέρους του
για το αίτημα που είχαμε για να κάνουμε την προφεστιβαλική μας. Στο προηγούμενο διάστημα δημοσιοποιήθηκε εκ μέρους Δημοτικής Αρχής η πρόσληψη ατόμων, βοηθών, να το πω έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μου έχει την κατάλληλη λέξη, για τους προεκλογιακούς μέσα από τα κοινοφιλή προγράμματα. Είχαμε λοιπόν ρωτήσει αν υπάρχει αντιστοιχία των παιδαγωγών που πρέπει βάσει κανονισμού να υπάρχουν στους προεκλογιακούς σταθμούς με αυτούς που καλούνται τώρα να προσληφθούν ως βοηθή. Βοηθήστε με αν θέλετε, κύριε Κλεισμάτο, σχετικά με την ειδικότητα που σας λέγεται. Ευχαριστώ, κυρία Ματρή. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κύριο Σιπάκη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κάνε ένα σχόλιο. Σχετικά με την τοποθέτηση για το καθένα. Αλλά περνώντας και ακούγοντας τη συζήτηση, αν προσκύνεται δεν μπορώ να περαστώ. Και θέλω να σημάνω δύο πράγματα. Περαστικός είναι. Λοιπόν, δεν ήθελα να κολλήσω τη διαδικασία και να αρχίσουμε να συζητάμε και για διάφορα θέματα όσον αφορά τα δεδομένα. Τις δράσεις των νομικών προσώπων. Δεν μπορεί όμως κάποιος δημοτικός σύμβουλος περνώντας από εδώ να μην παρατηρήσει και να μην επισημάνει για όλους μας τη λειτουργία της Δημοτικής Αρχής. Και θα ξεκινήσω από σήμερα, όπου καθυστερήσαμε μία ώρα για να μαζευτείτε. Και εναγωνίως καλέσατε, θα έλεγα του θέματος. Εναγωνίως καλέσατε τον συνάδελφο τον κύριο Καπουράκη για να σας κάνει την απαρτία. Έρχεται ένας δημοτικός σύμβουλος, φεύγουν δυο. Σε πλήρη αποσύνθεση. Όλη η δημοτική αρχή. Επί του θέματος. Έρχεστε και κάνετε τον προβλήμα. Με συγχωρείτε, κύριε Πολεμή. Αλλά δεν έβαλε καμία πληροφορία να έρθουν. Η παράταξή μου αποφάσισε ότι πρέπει σε αυτό το συγκεκριμένο δημοτικό συμβούλιο, γιατί υπάρχουν κάποια σημαντικά θέματα για μας, τα οποία ο ίδιος ο Αρχιδιάκης Παπανικολάου έδινε μάχη από τότε, ότι έπρεπε να είμαι εδώ και είμαι εδώ και είμαι παρόν. Δεν μου το επέβαλε κανένας Γιάννης Κρητικός, δεν μου το επέβαλε κανένας Δήμαρχος, παρά μόνο η παράταξη και η συνείδησή μου. Ευχαριστώ. Θέλω να συνεχίσω. Ναι, το θέμα του, κύριε Πρόεδρε. Και έρχεται λοιπόν μήνα Σεπτέμβρη. Λίγο πριν γιορτάσουμε την έλευση του νέου έτους, να ψηφίσουμε τα σχέδια δράση των νομικών προσώπων. Δηλαδή προς Θεού. Τι άλλο θα μας φέρει, δηλαδή τον απολογισμό θα μας το φέρει το 2020. Πότε. Φέρατε όποτε θέλετε. Σας ξέρω τι μας θέλει. Λειτουργείτε. Ούτως ή άλλως λειτουργείτε. Λες και είναι τσιπλίκη σας. Λες και είναι τσιπλίκη σας. Το έχετε μάθει. Είναι χωράφι σας. Σηκώστε όλοι. Είναι ένα δικό σας χωράφι. Δική σας περιουσία. Είναι ό,τι θέλετε τι κάνετε. Εγώ ως δημοτικός σύμβουλος πρέπει να το καταθέσω αυτό το πράγμα. Δεν επιτρέπεται να συζητάμε σήμερα τα σχέδια δράσης των νομικών προσώπων του 2013. Τελείωσε, κύριε συνάδελφε, το 2013. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Σιμία. Θέλω να συμπληρώσω μόνο, την οποία θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικά για ένα πάρα πολύ μεγάλο οργανισμό όπως είναι η ΕΟΠΑΠ και για τον οποίο εσχάτως ακούγεται ότι κάποιο κομμάτι παιδική σταθμή να φύγουν, να πάνε αλλού, να πάνε στο ζήτημα και οτιδήποτε. Πρώτον, λοιπόν, παιδική σταθμή. Ένα πολύ χαρακτηριστικό σημείο είναι αυτό που είπε η κυρία Ματρή πριν για τα παιδευτούμενα προγράμματα. Δεν εξυπηρετήθηκε ο κόσμος που πήγε στο Δήμο για να πάει στο παιδευτούμενο πρόγραμμα των παιδικών σταθμών και να πάει στους δημοτικούς σταθμούς, παιδικούς δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, πολλοί πολίτες θεωρούν ότι αυτό έγινε σκεμμένα για να στηριχτούν συγκεκριμένοι ειδικοί, συγκεκριμένος ειδικός σταθμός. Και ο συγκεκριμένος ειδικός σταθμός έχει όνομα και επίθετο, είναι και μέρος της παράδοσής σας. Ευτυχώς, ελπίζουμε, η αναθεώρηση του προγράμματος τελευταία από το Υπουργείο Εσωτερικών να έσωσε την παρτίδα και να μπορέσουμε να πάρουμε και τα παιδιά τα οποία μέναν απ' έξω ή μπορεί κατευθείαν του συνειδητού σταθμού. Δεύτερο σημείο. Αθλητισμός. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός της κοροϊδίας με το γήπεδο της Καλάθινας, που σέρνεται 3 χρόνια και ξανά πάλι φέτος πήγε. Είναι χαρακτηριστική η κατάληψη των αθλητικών υποδομών σε όλο το νησί και βεβαίως χαρακτηριστικότερο είναι ότι εξακολουθείτε να χρηματοδοτείτε
αδρά ιδιωτικό αθλητικό προπονητήριο, όταν τα δημοτικά αθλητικά προπονητήρια είτε είναι αυτό στο Φιλίπνος ή οτιδήποτε άλλο είναι σχεδόν εγκαταλελειμμένο. Το τρίτο σημείο, ο πολιτισμός. Και στον πολιτισμό και στον αθλητισμό, κανένα μεγάλο γεγονός που να δημιουργεί στιγμό θεσμό, αντίθετα σταματήσατε θεσμούς για να προχωρήσουμε πού. Σε μεγάλα αθλητικά γεγονότα που κυρίως περιλάμβαναν το άθλημα των σωματείων του κυρίου Πρόεδρου. Χαρακτηριστικό σημείο του πολιτισμού. Δεν είχα τη δυνατότητα να πάω στη γιορτή του Μελιού προχθές, όμως από αυτήκοους και αυτόπτες μάρτυρες μου μετεφέρθηκε το εξής. Άλλος έχει πάρει το κρασίου, άλλος έχει πάρει τον διαγωνισμό για την εκδήλωση, άλλο συνεργείο, χωρίς να συμμετέχει στο διαγωνισμό, βρίσκεται και κάνει την εκδήλωση. Πήγε όλο να βγάλει τα μηχανήματά του και είχε ήδη άλλο εγκατεστημένο εκεί που δεν συμμετείχε στο διαγωνισμό για να κάνει την εκδήλωση. Αγωνία, χαμός, κακό. Κάποιος που μεταφέρθηκε, ακούει τον καημένο τον κύριο Κιλιμάκο να λέει: μάθε ότι ο άλλος παίρνει τις αποφάσεις και κατονόμαστε ποιος παίρνει τις αποφάσεις και αλλάζουν αυτά τα πράγματα. Αυτά δείχνουν όχι απλώς μια προκυρότητα, όχι απλώς δείχνουν μια προκυρότητα, αλλά δείχνουν μια άθλια κατάσταση σε έναν οργανισμό ο οποίος και μόνο για τον πολιτισμό που μου μεταφέρθηκε εσάς κατονόμασε ότι παρενέβητε για να πάει άλλο σωματείο, άλλο συνεργείο εκεί από αυτό το οποίο είχε πάρει το διαγωνισμό. Λέω λοιπόν εγώ και κλείνω εδώ, μην αγωνιάτε, λέω λοιπόν εγώ και κλείνω εδώ ότι ο πραγματικός τίτλος για τον πολιτισμό και για τα υποκράτειά σας είναι αυτά που βλέπω στο περιοδικό νήσος υπό με ύψιλο το υπό, παύλα κράτεια. Έχουν κατέβει τόσο γάμο που είναι υπό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τώρα, έχουμε τελειώσει. Όχι, δεν έχουμε τελειώσει, κύριε. Δεν ανοίξαμε λίστα. Μόνο ο κύριος Ήπης και πάλι η Ρίτση. Λάτε, κύριε Τουδίκη, έλεγε τον λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Παναγιώτη. Μία παρατήρηση πολύ σύντομα. Σε πρόσφατη επίσκεψη στη Γέφαλο και σε ανακοίνωση Εθελοντική Επιτροπή έγινε μια αναφορά για ένα γυμναστήριο που είχε κάνει πριν ο Μαρκέας στη Γέφαλο. Δεν θα ξαναπώ στο ιστορικό πώς και τι τελικά είναι. Όμως επειδή αναφέρονται και χρήση δημόσιων και δημοτικών ακινήτων, δυστυχώς διαπιστώνω άλλη μια φορά σε ένα άλλο ακίνητο, φάνηκε μια παρέμβαση που αντί να βοηθάει τα παιδιά που αθλούνται, δυστυχώς μάλλον δημιουργεί προβλήματα. Γιατί εννοώ, ο χώρος είναι κυρίως μικρός, ο χώρος για να γίνονται αγώνες μπάσκετ, βόλια κτλ. Κατασκευάστηκε μόνο για τα αθλήματα. Αλλά παρά τα αυτά, θα μπορούσε π.χ. η ομάδα του μπάσκετ να κάνει μια προπόνηση εκεί που ζητήσατε. Έχετε σε μια επίσκεψή μου τελευταία, τι διαπιστώνω. Μεταφέρατε όργανα γυμναστικής από ένα άλλο χώρο, ο οποίος υπήρχε και μια χαρά εκεί, μέσα στο γυμναστήριο. Οπότε ουσιαστικά δεν μπορεί να γίνει καμιά άλλη δράση εκεί. Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω, να προσέξτε λιγάκι. Ακυρώνετε μια επένδυση όπως έγινε τέλος πάντων. Αντί να επενδύουμε και να δίνουμε λεφτά για να πληρώνουμε πρόστιμα στο ζήτη ή να πληρώνουμε παρακάτω επεκτάσεις εδώ στην παραλία εκεί, θα μπορούσατε να βάλουν κάποια λεφτά, να το μεγαλώσουν το γυμναστήριο, να γίνει κανονικό διαστάσιο, να γίνονται και αγώνες και να μην έρχονται τα παιδιά και πάμε πέρα στην πόλη τα. Και όχι αυτό που είχαμε να το δούμε ακόμα σε χειρός. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δουράκης. Κύριε Πρόεδρε, απλά μια παρατήρηση θέλω να κάνω. Περίμενα από τον κύριο Παραχάνο σήμερα, τουλάχιστον επειδή σήμερα ανοίξαν οι προπονηπιακοί σταθμοί, να ευχηθεί καλή δύναμη. Άνοιξαν οι υπερφωνηπιακοί σταθμοί σήμερα. Οι υπερφωνηπιακοί σταθμοί του Δήμου άνοιξαν σήμερα. Το άρμα της εκπαίδευσης άνοιξε από τους υπερφωνηπιακούς σταθμούς του Δήμου μας και τουλάχιστον να ευχηθούμε καλή δύναμη στο προσωπικό και αν είναι δυνατόν να τους δημιουργήσουμε τα λιγότερα προβλήματα τα οποία μπορούμε να τους δημιουργήσουμε.
και να τους αφήσουμε να λειτουργήσουν με τον καλύτερο τρόπο. Αυτό. Γιατί μου είπαν να πάω οι βρεφονιδιακοί σταθμοί του Δήμου σας, αλλά επειδή δεν το ξέρετε ότι άντεξαν σήμερα, σας ενημερώνω λοιπόν ότι οι βρεφονιδιακοί σταθμοί άνοιξαν σήμερα και τα παιδιά πήγαν σήμερα. Αύριο από αύριο θα αρχίσουν τα εγγένεια και μετά. Γι' αυτό, πού πάνε να πάω. Άμα τα κάνουν τα εγγένεια τα Χριστούγεννα και αν νομίζεις ότι ανοίξαν και τα Χριστούγεννα. Πού πάνε αύριο να πάω. Όπως σήμερα. Κύριε Αρούφα. Σωστά. Σωστά το λες. Έχετε τον λόγο και κλείνω με μετά. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια διευκρίνηση ήθελα μόνο να κάνω, επειδή ακούστηκε κάτι που κατά την άποψή μου δεν είναι αληθές. Όταν βγήκε η πρόσκληση για το εναρμό της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, καλέστηκαν σε αρχική φάση τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου να συμμετέχουν, δηλαδή να υποβάλουν πρόταση συμμετοχή στο πρόγραμμα. Αυτό έκαναν δύο νομικά πρόσωπα του Δήμου μας. Αφενός ο ΡΟΠΑΣ για τους παιδικούς σταθμούς και η κοινοφελής επιχείρηση για το ΓΑΠ, για το Σπουδαίο Κέντρο. Θέλω να πω το εξής, ότι δεν αποδέχομαι σε τίποτα την νοσηρή λογική του ότι ο Δήμος της πόλης, ο ΡΟΠΑΣ, εσκεμμένα δεν παρήχε υπηρεσίες, γιατί πρώτα-πρώτα δεν έπρεπε να παρέχει υπηρεσίες. Εκ του περισσού το έκανε, κύριε Πρόεδρε. Με κίνδυνο, και σας το λέω υπεύθυνο, διότι αν ένας φάκελος από τον ΔΟΠΑΣ ή την υπάλληλο του ΔΟΠΑΣ πήγαινε λαθασμένος, πείτε μου εσείς ποιος θα είχε την ευθύνη και πού θα βρίσκεται το δίκιο της η ωφελούμενη μητέρα. Είναι λοιπόν πολύ σαφή η πρόσκληση. Ο ΔΟΠΑΣ πήρε το πρόγραμμα, για πρώτη φορά το πήρε. Όχι μόνο για τον παιδικό σταθμό Πηλίου, άρα δεν ευνόησε κανέναν ιδιωτικό σταθμό δισκό, γιατί διεκδίκησε για όλους τους παιδικούς σταθμούς. Αν ήθελε να ωφελήσει, δεν θα επέκτηνε τη δράση του προγράμματος στους άλλους παιδικούς σταθμούς, είναι ηλίου φαϊνότερο. Άρα, η ευθύνη είναι της κάθε ωφελούμενης μητέρας ξεχωριστά να υποβάλει το φάκελό της. Εκ του περισσού, και ακριβώς επειδή θέλαμε ως δημοτική αρχή να εισπράξουμε όσο γίνεται περισσότερα χρήματα από το εναρμόνιση, κινητοποιήσαμε τα στελέχη μας και παρήχαμε υπηρεσίες. Εάν κάποιοι συνδημότες μας δεν είδαν τα δελτία τύπου ή δεν πήγαν στο ΔΟΠΑΠ, δεν είχαν στην κοινοφελή επιχείρηση, εντάξει, στην κοινοφελή δεν είχαμε πρόβλημα γιατί όλα πήγαν εξαιρετικά καλά, αλλά και ο ΔΟΠΑΠ πήγε επίσης πολύ καλά. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να ανακαλέσει ο κ. Κυρίτσης αυτά που είπε, γιατί μιλάμε με απλά δεδομένα και με βάση την πρόσκληση. Σας ξαναλέω ότι υπάρχει κίνδυνος εάν ο ΔΟΠΑΣ αποστείλει φάκελο ωφελούμενης μητέρας, δεν ξέρω μετά αν αυτή η ωφελούμενη μητέρα θα βρει το δίκιο της εάν δεν εγκριθεί. Ενώ αν το στείλει αυτή από μόνη της που οφείλει να το κάνει, τότε δεν θα ψάχνει δικαιολογίες και δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ευχαριστώ κύριε Αρούπα. Επειδή συνάδελφοι επιχειρήσεις και αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά με την επιχειρήση να κατονομάσει μάλιστα και οι ιδιώτες τους οποίους ο Δήμος προσπαθεί με κάθε τρόπο και μάλιστα σε βάρος των κοινωνικών της κοινωνικής αμαρτήρησης να υποστηρίξει και να ενισχύσει. Θα ήθελα λοιπόν να σας ενημερώσω το